Μπορεί οι βροχοπτώσει στην Ιερά να ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, ωστόσο το φράγμα των Μπραμιανών δεν έχει γεμίσει καθώ οι απώλειε νερού από του προβληματικού αγωγού είναι τεράστιε και προκαλούν ανησυχία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από τα 16 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που χωράει το φράγμα, στον ταμιευτήρα έχουν εισχωρήσει 5,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Για υπερχείληση ούτε λόγο, καθώ το περισσότερο βρόχινο νερό καταλήγει στη θάλασσα. Ο Ιανουάριο έριξε πολύ νερό αλλά και αρχίζει το φράγμα σιγά σιγά να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια, μπορεί να είμαστε, 5,5. Ε, έχουμε δουλειά βέβαια μέχρι να πάμε στα 16. Η ουσία είναι ότι βοήθησαν και οι ομβριοδεξαμενές οι χαβούζες που γέμισαν και έτσι η κατανάλωση είναι μηδαμινή. Το φράγμα συνεχίζει και ανεβαίνει. Όπω τονίζουν φορεί και παραγωγή, αν ο μεγαλύτερο αγωγό είχε ήδη κατασκευαστεί, οι απώλειε νερού θα ήταν μηδαμινέ και το νερό αντί να καταλήγει στη θάλασσα στο μεγαλύτερο ποσοστό του θα κατέληγε στον ταμιευτήρα του φράγματο. Ο πρόεδρο του το Εύη Εράπετρα επισημαίνει ότι αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη επίσπευση των συμπληρωματικών έργων που ήδη έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου να αυξηθούν οι ποσότητε νερού κυρίω από τον ποταμό των μύθων, μια εξέλιξη η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των αρδευόμενων εκτάσεων ο αγωγός αυτός ε, είναι προβληματικός. Έφαγε τα ψωμιά του, αλλού έχει στραβώσει, αλλού έχει φράξει. Δηλαδή θέλει αντικατάσταση. Έχει γίνει μια μελέτη και είναι αυτή η περίφημη προσαγωγός των μύθων που περιμένουμε να εγκριθεί η κατασκευή της. Η κάμερα της Κρήτη TV βρέθηκε για πρώτη φορά στο συλλεκτήριο του Καλαμαφιανού ποταμού. Ένας αγωγός μικρός, ο οποίος αδυνατεί να διοχετεύσει στον ταμιευτήρα του φράγματος τις ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού. Το παίρνει όλο το νερό, είναι 300 350 άρις και προβλέπεται με μια μελέτη που υπάρχει στα συμπληρωματικά έργα του φράγματος να γίνει χιλιάρις, δηλαδή ένα μέτρο διάμετρο και τότε θα το παίρνει. Τώρα μετά από τόσες μέρες βροχής, όπως βλέπετε εδώ δίπλα, ακόμα ξεχυλίζει και πάει στη θάλασσα.